Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω με μια ευχαριστία. Να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στον κατάλογο των λογοτεχνών της πόλης της Θεσσαλονίκης, που κλήθηκαν να παρευρεθούν σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και μάλιστα με τη δυνατότητα μιας σύντομης παρέμβασης. Επειδή εκτιμώ ότι στους περισσότερους από τους εκεί παρεδισκόμενους είναι άγνωστος, θα ήθελα να αυτοσυστηθώ και να αναφερθώ εν συντομία στο συγγραφικό μου έργο. Ονομάζομαι Δημήτρης Μοργαριτόπουλος, είμαι γεωπόνος, γεννήθηκα στο χωριό Βαπτιστής του Μονού Κυλικής και είμαι θρατιώτης πρόσφυγα δεύτερης γενιάς. Οι γονείς που επιδιώχθηκαν από το χωριό Άγιος Ιωάννης της Ανατολικής Στράτης το φθινόπωρο του 1922 και μετά από αρκετές περιπλανήσεις σε διάφορους προσφυγικούς καταρτισμούς της Δυτικής Στράτης και της Εθνικής Μακεδονίας, εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε ένα ερημωμένο τουρκοχώρι, το σημερινό χωριό μας. Στον χώρο της λογοτεχνίας εμφανίστηκα το 2001 με ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχω εκδώσει συνολικά 8 βιβλία, 7 μυθιστορήματα, μια συλλογή διηγημάτων και εντός του τέτοιους αναμένει την κυκλοφορία και του ένα του βιβλίου μου και πάλι ενός μυθιστορήματος. Δεσπόζουσα θεματολογία των έργων μου είναι το ξεκλίνημα των ανθρώπων από την Πατρόαγγη, η προσφυγιά, η μετανάστευση, οι δυσκολίες και τα βάσανα της θεμελιάς, η ξενοφοβία, η λαχτάρα της επιστροφής στον γενέθλιο τόπο, το επώδυνο ρίσκο στον ξένο τόπο όταν ο επαναπατρισμός δεν είναι εφικτός, η αγροτική και επιμενική ζωή, τα ήθη και τα έθνη των ανθρώπων της ελληνικής υπέρτους, οι παραδόσεις τους, τα επαγγέλματά τους, το μορφωτικό και βιωτικό τους επίπεδο, οι διατροφικές τους συνήθειες, η λαογραφία, το πιολαλιές, μια ύφεση στη θρακική λόγω καταγωγής, η κοινωνική ανισότητα, οι λαϊκοί αγώνες, η εθνική αντίσταση, ο εμφύλιος, οι εκτοπισμοί, η βασανισμή των αντιφρονούντων, η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 και φυσικά ο έρωτας λόγω της εκφάνισης. Κύριοι συντελεστές των έργων μου, είτε κατά κανόνα άτομα της ταγροτιάς, όπως από τον οποίο προέρχομαι και υπηρέτησα επαγγελματικά με την ιδιότητα του γεωπόνου, λαϊκά και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, η αγωγατή βιομηχανική εργάτη στη Γερμανία, η γνωστή Κάστρο Βάλτερ, η ανίποτη, η κατατρεγμένη, η κυνηγημένη λόγω των πολιτικών τους προκυθήσεων που προτιμούν να θυσιάσουν ακόμα και τις ζωές τους παρά να απεμπολίσουν την ιδεολογία τους και τα ελληνικά που τη διέχουν, οι φλογεροί πατριώτες, οι παθιασμένοι αλληλεγγύες, αλλά και οι χεροσκόποι και οι προσκυνημένοι και οι προοδότες που ως μουσικό συνεπάρχουν με τους χρόνους που θέλεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για αυτή του την πρωτοβουλία, να ευχηθώ να έχει και συνέχεια ή το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες, απαλλαγμένες από πανδημίες, ξενοφοβίες, ρατσισμούς, εθνικισμούς, πολέμους και κοινωνικές ανισότητες. Τέλος, να ζητήσω συγγνώμη επειδή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να παραδοχώ σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση και να αναγκαστώ να επικοινωνήσω μαζί σας μέσα από ένα